Κύριε Τζίμα, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και εγώ για την αποδοχή και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό που φαίνεται ότι το πολιτικό σύστημα αναζητά, αλλά η κοινωνία είναι σε άλλη παράλληλο. Τι πραγματικά διάγουμε στο πολιτικό σκηνικό? Την ημέρα της μαρμότας. Γιατί? Λοιπόν, γιατί? Θα σας πω κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση, ότι δεν τη σχολιάσει κανείς το ΠΑΣΟΚ. Μάλλον γιατί είναι όλοι μέσα στο συνένοχοι σε αυτή την επιλογή. Όχι, μάλλον είναι. Η κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη ήταν ότι δεν λειτουργούσε δημοκρατικά το κόμμα, όπως όλοι θυμόμαστε. Και κατόπιν μετά τις εκλογές συμφώνησαν όλοι μαζί, οι τέσσερις πρώτοι υποψήφοι, αλλά δεν διαφώνησαν ούτε οι υπόλοιποι, ούτε και κανείς βλέπω να έχει διαφωνήσει από την Κεντρική Επιτροπή, το Πολιτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ένα αντικαταστατικό όργανο, που ξέρετε στο καταστατικό του ΠΑΣΟΚ, μάλλον και κανενός κόμματος, δεν υπάρχει Κεντρική Επιτροπή, Πολιτικό Συμβούλιο και πολιτικό κέντρο ή πώς το είπε τέλος πάντων, πώς το είπαν εκεί στο ΠΑΣΟΚ, να αποφασίσει ένα αντικαταστατικό όργανο το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο ένα ανακτοβούλιο των ομαδαρχών του κόμματος μαζί με ορισμένες προσθήκες. Θέλω να πω ότι εδώ η μεν κυβέρνηση και τονίζω δεν το είπε κανείς αυτό το προφανές, ότι από πού και ως πού σε ένα οργανωμένο κόμμα μπορεί οποιοσδήποτε πρόεδρος να αποφασίζει όργανα, να διαλύει όργανα, είναι θέμα ουσίας, όχι θέμα τυπικό. Αυτό τι δείχνει? Το πολιτικό σύστημα έχει ερμητικά κλειστά τα αυτιά του στην ελληνική κοινωνία. Η κυβέρνηση συνεχίζει το κλεπτοκρατικό της μοντέλο σαν να μην τρέχει τίποτα. Όσο βγαίνει πρώτη στις δημοσκοπήσεις και μάλλον θα αρχίσει να βγαίνει δεύτερη, αν θα αρχίσει να βγαίνει δεύτερη, θα το εντείνει κιόλας γιατί θα βλέπει ότι χάνει την κυβέρνηση. Στο ΣΥΡΙΖΑ η γραφειοκρατία, η κομματική, η οποία αποδοκιμάζεται είτε σε εθνικές εκλογές είτε σε εσωκομματικές εκλογές κάθε φορά, όλο ένα και περισσότερο, είναι εντυπωσιακό. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κομματικός, όπου καταγράφεται εκλογικός, ητάται. Από συνδικάτα, επαγγελματικές ενώσεις, αυτοδιοίκηση, εθνικές εκλογές, ευρωεκλογές, εσωκομματικές εκλογές. Η κατεξοχήν έκφραση του κομματικού ΣΥΡΙΖΑ ητάται. Η απάντησή του σε αυτό ποια ήταν? Πρώτα επέτρεψαν σε έναν τυχοδιώκτη να γίνει πρόεδρος και μετά που είδαν ότι δεν μπορούν να τον διαχειριστούν έτσι όπως θα ήθελαν, να του απαγορέψουν να ξαναίνει υποψήφιος. Δηλαδή όσο περισσότερο αποδοκιμάζονται, τόσο πιο πολύ περπατάνε τον ίδιο δρόμο. Στο ΔΕ ΠΑΣΟΚ, αντί να καταπιαστούν με τα σοβαρά ιδεολογικά ζητήματα που αφορούν και το παρελθόν, τι έγινε πριν 15 χρόνια και το ΠΑΣΟΚ από το 44% έχει φτάσει να χαίρεται που πλησιάζει το 14% στις δημοσκοπήσεις. Το ΠΑΣΟΚ ακόμα δεν το έχει αναλύσει αυτό. Και το λέω σε κάποιους που έχει υπάρξει στο ΠΑΣΟΚ. Δεν το ανέλησε ποτέ, ούτε τότε, ούτε τώρα. Λοιπόν, αντί να αναλύσουν επίσης τα μεγάλα ιδεολογικά και προγραμματικά ζητήματα της εποχής, τι λέει το ΠΑΣΟΚ για τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη? Τι λέει για τον πόλεμο στην Ουκρανία? Τι λέει για τους BRICS? Να πάρω κάτι έτσι λίγο πιο, ας πούμε, λιγότερο χρωματισμένο από την ένταση την πολύ μεγάλη των ημερών. Τι λέει για τις νέες τεχνολογίες? Τι λέει για τις οικονομικές σχέσεις? Του αρέσει το νεοφιλελεύθερο μοντέλο που έχουμε σήμερα? Του αρέσει κάποιο άλλο μοντέλο? Ποιο είναι αυτό? Αντί να πει αυτά που περιμένει ο κόσμος, τι κάνει? Μαζεύονται οι υποψήφοι, παύλα ομαδάρχες, παύλα φύλαρχοι και λένε ωραία, να μοιράσουμε μεταξύ μας τα πόστα. Εσύ ξαναβγήκες πρόεδρος, αλλά θα είσαι υπό μια σχετική εποπτεία και μετά να δούμε ποιος από εμάς θα είναι ο διαδοχός σου. Και αντίστοιχα πράγματα μπορεί να βρει κανείς και σε μικρότερα κόμματα, απλώς για να μην τα πιάσουμε ένα. Το πολιτικό σύστημα έχει αλλεργία προς τον ελληνικό λαό. Δεν τον μπορεί καθόλου τον λαό που έχει. Ο καθένας τους θα ήθελε έναν άλλον λαό. Άλλος θα ήθελε να είναι στην Αμερική, άλλος στην Ισπανία, άλλος στην Νορβηγία, ο καθένας κάπου αλλού. Αλλά δεν θέλουν να έχουν σχέση με τον ελληνικό λαό.
Κοιτάξτε, θα σας πει κάποιος, μα σήμερα έχει συζήτηση προημερησίας στη Βουλή για την αντιπυρική περίοδο και τα όσα συνέβησαν το καλοκαίρι. Δεν ενδιαφέρει αυτό τον ελληνικό λαό? Βεβαίως από την άλλη επικοινωνιακά είναι πώς θα εμφανιστεί ο ένας και ο άλλος. Αβάν πρεμιέ της νέας εποχής για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αβάν πρεμιέ για τον νέο κοινοβουλευτικό ομαδάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Παπά, και αβάν πρεμιέ στο πώς θα αντιμετωπίσει τη νέα εκδοχή ο Πρωθυπουργός. Που ναι, η Βουλή συζητάει. Προφανώς κάτι πρέπει να συζητάει. Οτιδήποτε συζητάει η Βουλή ενδιαφέρει το λόγο, διότι λαμβάνει και ορισμένες αποφάσεις. Και καλώς κάνει και συζητάει για την αντιπυρική προστασία. Έχω μία απορία όμως. Εδώ αντιμετωπίζουμε σε δύο μέτωπα, κοντινά μας είναι και τα δύο, τον κίνδυνο πυρηνικής καταστροφής. Και μπορεί να απέχουμε και μέρες ή εβδομάδες από αυτό. Δηλαδή, αν το Ισραήλ, που φαίνεται ότι δεν θα το κάνει μάλλον σε πρώτη φάση, αλλά αν το κάνει τώρα ή σε δεύτερη φάση, χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και κατόπιν το Ιράν χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισραήλ, στην Ανατολική Μεσόγειο θα έχουμε 2-3 πυρηνικά πλήγματα. Λέω, την ελληνική κυβέρνηση δεν είμαστε στη Σκανδιναβία, που και εκεί θα πρέπει να τους απασχολεί. Και το άλλο της Ουκρανίας. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν το απασχολεί αυτή η κατάσταση. Το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος της πολεμικής μας, της αμυντικής μας, αν θέλει να το πούμε έτσι, βιομηχανίας, ελέγχεται από εταιρείες συμφερόντων ξένου κράτους, του Ισραήλ. Το οποίο ξέρουμε ότι το διαφημίζει και το ίδιο, ότι δεν έχει σημασία αν το έκανε απέναντι στη Χεζμπολά. Αφού το έκανε απέναντι σε έναν, μπορεί να το κάνει απέναντι σε οποιονδήποτε. Έχει την τάση να οργανώνει και κάτι ψηλό σαμποτάζ και να παρακολουθεί και να κάνει και να δείχνει τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Δεν απασχολεί κανένα πολιτικό κόμμα αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να γίνει μια προημερησίας διατάξεως, συζήτηση στη Βουλή, σε επίπεδο πολιτικών, εγώ για να πούνε ρε παιδιά. Κινδυνεύουν να εξοντωθούν 400.000 άνθρωποι στη Βόρεια Γάζα. Τι λέμε εμείς ως Ελλάδα γι' αυτό? Εμείς θα τιμήσουμε, δεν την τιμούμε έτσι όπως είμαστε την 28 Οκτωβρίου παρεπιπτόντως. Δεν τιμούμε την 28 Οκτωβρίου, λέμε ότι την τιμούμε. Ας πούμε λοιπόν ότι θα τιμήσουμε, θεορτάσουμε, πείτε ότι χρησιμοποιήσω ποιον όρο θέλετε, την 28 Οκτωβρίου. Δίπλα μας, όπως εξοντώθηκαν από την πείνα εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων και άλλες χιλιάδες βασανίστηκαν, εκτελέστηκαν, βιάστηκαν, καταληστεύτηκε η χώρα. Αυτά γίνονται σε ένα κομμάτι γης που απέχει από την Κρήτη μισή ώρα. Είναι πιο κοντά με το αεροπλάνο στην Κρήτη από ότι είναι η Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, δεν μας ενδιαφέρουν. Δεν μας ενδιαφέρει ότι γίνονται και με ελληνική συμμετοχή. Δεν λέω ότι είναι η σημαντικότερη όλων η ελληνική συμμετοχή, αλλά υπάρχει και αυτή. Και βλέπω ότι ένα κόμμα δεν σέβεται την ιστορία του και να βγάλει μία ανακοίνωση γι' αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, άρα θεωρείτε ότι βρισκόμαστε πού ουσιαστικά στο εσωτερικό? Δύο δρόμοι παράλληλοι, άλλοι το πολιτικό σύστημα, άλλη κοινωνία? Διότι είναι τα μεγάλα, όπως σωστά τα αναφέρετε, είναι τα λιγότερο μεγάλα, είναι και τα εθνικά, δηλαδή έρχεται ο Φιντάν σε λίγες μέρες. Ούτε γι' αυτό δεν συζητάμε. Συζητάμε, έχουμε ανακοινώσεις ότι μειώνονται τα ακριβά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από την ίδια αύξηση του 50% που έχουν πάρει, μειώνονται 6% αφού έχουν πάρει την αύξηση. Έχουμε τα ενεργειακά, τα τιμολόγια. Έχουμε 1000 πράγματα. Αυτά είναι τα βάρη στην κοινωνία. Και απ' την άλλη, έχεις ένα πολιτικό σύστημα, με βάση και αυτό που περιγράφεται, που ασχολείται, δεν λέω κακώς, αλλά κατά μείζωνα λόγο, με τα εσωτερικά του, ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ποιος θα είναι αρχηγός, ποιος θα είναι πρόεδρος. Χθες άκουσα έναν αποχωρήσαντα από την ενεργό πολιτική σκηνή για την ώρα, με μαθηματικούς τύπους. Ναι. Η πορεία στην οποία βρισκόμαστε, την έχουμε πει και άλλες φορές, είναι η ένταση, και γι' αυτό θα έχουμε και ολοένα μεγαλύτερη αστάθεια στο εσωτερικό. Δεν σημαίνει ότι θα εκδηλωθεί με έναν σαφή τρόπο σε πρώτη φάση. Η ένταση της πορείας της εσωτερικής αποικιοποίησης της χώρας. Η χώρα λειτουργεί ως μια ιδιότυπη αποικία. Υπάρχει μια οικονομική ολιγαρχία μαζί με την ξένη εξάρτηση. Αυτοί έχουν την εξουσία.
Και υπάρχει και μια ντόπια, ελληνόφωνη, ελληνική, χρησιμοποιήστε όποιον όρο προτιμάτε, πολιτική ελίτ, η οποία κοιτά προς αυτούς που έχουν την πραγματική εξουσία. Αυτούς ικανοποιεί κατά βάση. Προσπαθεί να βρει και κάποιους τρόπους εκτόνωσης των πολλών που είμαστε από κάτω. Βρίσκει τρόπους μέχρι ενός σημείου. Υπάρχουν τρόποι. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη ως κοινωνία στο σημείο του βρασμού και της έκρηξης. Λοιπόν, όσο αυτοί οι τρόποι έστω στοιχειωδώς δουλεύουν, λίγο η πρόσοδη, λίγο η μαύρη οικονομία, λίγο τα ξένα εμβάσματα κτλ., διατηρείται μια κατάσταση γενικευμένης δυσφορίας, αλλά όχι εκρηκτικής οργής, όπως είχαμε την περίοδο 2010-2012. Όταν για διαφόρους λόγους που σιγά σιγά σωρεύονται αυτοί οι τρόποι εκτόνωσης η παράταση της γενικευμένης δυσφορίας χωρίς να κλιμακώνεται αυτή θα εξαντληθούν, τότε θα ζήσουμε μία νέα περίοδο πολύ μεγάλων συγκρούσεων και πολύ μεγάλης αστάθειας. Τα κόμματα, κάποιοι μέσα στα κόμματα τα πολιτικά το αντιλαμβάνονται αυτό, άλλοι προσπαθούν να μείνουν μακριά γιατί δεν θέλουν να αναλάβουν κυβερνητικές ευθύνες, άλλοι προσπαθούν όσο ακόμη έχουν τον κουβέρνο να το αξιοποιήσουν προς ίδιον όφελος κατά το μείζωνα, σε μείζωνα βαθμό. Θέλω να μου απαντήσετε για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο πρώτα σε ένα ερώτημα και μετά που στην ουσία θα είναι γέφυρα για ακόμη μεγαλύτερες εικόνες. Λέει εδώ ο Φώτης. Κύριε Τζίμα, λέει καλημέρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 3% όταν πήγε ο κόσμος εκεί στις πλατείες. Δεν πήγε για τις αρχαιρεσίες τους ή επειδή είναι όμορφος ο Κατρούγκαλος. Πήγε για να ακουστεί η φωνή του. Τον τάποσαν και έφυγε. Δεν τους έφτισαν γιατί δεν κυβέρνησαν καλά. Εξαιρετικότατα εφάρμοσαν τα μνημόνια. Η καλύτερη κυβέρνηση που εφάρμοσε τα μνημόνια ήταν. Το λέω γιατί έψαχνα τι έκανα λάθος. Τίποτα δεν έκανα λάθος. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχουν. Ότι όλα τα έκαναν απίστευτα καλά για άλλους. Συμφωνώ απολύτως μαζί του. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η εσωτερική εικόνα που ξέρετε κι εσείς ότι ο περισσότερος κόσμος συντάσσεται με την παράταξη «δεν έχω τι να ψηφίσω» ή καταλληλότερος για πρωθυπουργός «ο κανένας». Αυτή η εικόνα η εσωτερική με μια κυβέρνηση που έχει πολιτική ισχύ που εδράζεται σε μια μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Η ατροφία της αντιπολίτευσης, όλες τις εκφάσεις κτλ. Μήπως είναι ένα πεδίο διαχείρισης κυβερνήσιμων και μη κυβερνήσιμων συνενετικά για τα εθνικά θέματα? Όσο προφανώς. Με την έννοια ότι όταν όλο το πολιτικό σύστημα έχει κοινές αναφορές σε ό,τι αφορά τους από πάνω, κοινή αδυναμία και άρνηση γείωσης τους από κάτω, μπορεί και ταυτοχρόνως και από στρατηγικής απόψεως κοινές κατευθύνσεις, γιατί ακριβώς όταν αναφέρεσαι στα ίδια κέντρα ισχύως και δεν επιδιώκεις να φέρεις το λαό στο προσκήνιο, προφανώς έχεις και στα μεγάλα, και ίσως όχι και μόνο στα μεγάλα, αλλά σίγουρα στα μεγάλα, κοινές επιλογές. Δημιουργούνται είτε ρητά είτε υπόρρητα συνενετικό κλίμα σε ό,τι αφορά και τα εθνικά θέματα. Δηλαδή, δεν μπορώ να το πω πολύ απλούστερα, δεν μπορεί να αποδέχεσαι την αμερικανική πατρονία και να διαφωνείς ταυτοχρόνως με το διάλογο με την Τουρκία. Τι γίνεται? Ή θα θες μια κυρίαρχη χώρα η οποία δεν θα έχει πάτρονες, και ο πάτρονας στην Ελλάδα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ενδεχομένως σε άλλες χώρες είναι κάποια άλλη δύναμη. Ή θα αποδέξεις λοιπόν την πατρονία και θα αποδέξεις ότι θα είσαι ένα όχι κυρίαρχο κράτος, άρα θα πας και στο διάλογο στον οποίο απαιτούν από εσένα να πας, ή δεν αποδέχεσαι την πατρονία και άρα μπορείς να λες και όχι. Αυτοί είναι οι δύο δρόμοι. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω, κλείνοντας και αυτό το κεφάλαιο, ο Φιντάν έρχεται. Το ερώτημα είναι ότι αν παρακολουθήσει κανείς τα ίξις αφίξεις, η συζήτηση φαίνεται ότι έχει ανοίξει πακέτο. Αλλά το ερώτημα το δικό μου είναι το εξής. Αυτά τα μεγάλα κέντρα που λέτε ότι δίνουν τον τόνο, οι Αμερικανοί, ως πού είναι διατεθειμένοι δηλαδή
να δουν την Τουρκία να κάνει κουμάντο σε όλη τη Μεσόγειο. Διότι εγώ ακούω από τη μια τις, αν θέλετε, αγωνίες πολύ κόσμου, τι θα γίνει, κατευνασμό, όπως έτσι φτάσαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από τον πολύ κατευνασμό στις δυνάμεις του άξονα, και η Τουρκία στην ουσία με την αναθεωρητική της ατζέντα να τα παίρνει όλα άκοπα. Ωραία, τα ακούω αυτό σε αγωνία. Από την άλλη σκέφτομαι, οι μεγάλοι παίκτες ισχύως όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πραγματικά διατεθειμένοι να δώσουν όλο το τραπέζι της Μεσογείου και Αιγαίο και νησιά σε μια ομοιρία και έλεγχο της Τουρκίας? Δεν είμαι της άποψης ότι θέλουν να τα δώσουν όλα. Θα μου έκανε εντύπωση οι Αμερικανοί να θελήσουν να φτιάξουν μια τόσο ισχυρή Τουρκία. Θέλουν όμως να δώσουν πολλά. Γιατί αυτή τη στιγμή, ό,τι φαντασίωση και όποια καλοπληρωμένη και όσο καλοπληρωμένη, και είναι πολύ καλοπληρωμένες για τα ελληνικά δεδομένα, οι προπαγανδιστικές γραφίδες που έχουμε, όσο καλοπληρωμένη προπαγάνδα να έχουμε, η Ελλάδα και η Κύπρος μπορεί να είναι χρήσιμες και είναι χρήσιμες και στο Ισραήλ και στις Ηνωμένες Πολιτείες ως οικόπεδα, διότι αυτό είμαστε. Οικόπεδα με μια εσωτερική σταθερότητα βεβαίως. Αλλά η Τουρκία είναι αυτή η οποία μπορεί να πιέσει τη Ρωσία στον Κάυκασο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Η Τουρκία είναι αυτή η οποία έχει συγκροτήσει άξονα στη Μέση Ανατολή αντίθετο προς τον άξονα της αντίστασης, είναι ο άξονάς της με τους αδερφούς μουσουλμάνους. Η Τουρκία είναι αυτή η οποία εξοπλίζει, εκπαιδεύει και διοικεί τις στρατιωτικές εκείνες δυνάμεις που σε συνεργασία με το Ισραήλ ετοιμάζονται να επιτεθούν στην κυβέρνηση Άσαντ για να αποσταθεροποιήσουν τη Χεσμπολά και τον άξονα της αντίστασης στη Συρία, τώρα που φαίνεται ότι ανοίγει ακόμη μεγαλύτερος πόλεμος με το Ιράν. Άρα η Τουρκία είναι ο βασικός περιφερειακός ανταγωνιστής του Ιράν, ασχέτως που μιλάνε, παγωμένα μιλάνε, αλλά μιλάνε. Και βεβαίως η Τουρκία είναι ο βασικός κόμβος, ή αν θέλετε ένας από τους βασικότερους ενεργειακούς και εμπορικούς κόμβους, που παρά τα όσα λέει ο Ερντογάν, όχι εμπάργκο δεν έχει επιβάλει στο Ισραήλ, αλλά είναι βασικός τροφοδότης του Ισραήλ μέχρι και σήμερα. Λοιπόν, όπως και να το κάνουμε άρα, χώρια του μεγέθους τους, του μεγέθους της, το ότι είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός του ΝΑΤΟ, ένας στρατός ο οποίος έχει και πολεμική εμπειρία παρεπιπτόντως κτλ. Άρα τι να κάνουμε, και εμείς αν ήμασταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα θέλαμε την Ελλάδα, και τη θέλουν πολύ, ήσυχη, αλλά η Τουρκία είναι σημαντικότερη. Άρα θα πάρει και περισσότερα. Άρα δεν συμμερίζεστε τα σενάρια των τελευταίων ημερών μετά την δήλωση του εταίρου του Ερντογάν και ακραίου να συζητήσουμε και απελευθέρωση ο Τσαλάν, αρκεί να εγκαταλείψουν το ΠΚΚ και τα ένοπλά του κηρύγματα. Δεν συμμερίζεστε τα σενάρια ότι η Τουρκία αισθάνεται με την πλάτη στον τοίχο και της έρχεται κουρδικό κράτος αυτόνομα, ανεξάρτητο κτλ. Που θα την πιέσει περαιτέρω? Δεν το συμμερίζεστε? Εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή καμία διαδικασία διάλυσης της Τουρκίας. Αυτό που συζητάει, κουρδικό κράτος σημαίνει διάλυση της Τουρκίας. Λοιπόν, αυτή είναι μια φαντασίωση την οποία και διάφοροι εθνικιστικοί κύκλοι στην Ελλάδα αναπαρήγαγαν, πληρωμένοι. Όλοι αυτοί οι δίθεν αντισυστημικοί ακροδεξοί είναι κατά 99,9% αυρά αμοιβόμενοι, οι επικεφαλείς τους, οι οποίοι βγάζαν κάτι χάρτες και λέγανε το μεγάλο Ισραήλ, το μεγάλο Κουρδιστάν και η μεγάλη Ελλάδα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά οι άνθρωποι αυτοί είναι για το φρενοκομείο, εάν τα πιστεύουν αυτά που λένε. Διότι αυτό θα σήμαινε, ακόμη και αν το επιδιώκαμε και πήγε να γίνει, ότι η περιοχή θα ρημαζόταν ολόκληρη της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένη. Θα υπήρχε η μεγάλη Ελλάδα των Ερυπείων. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω καμία διαδικασία στα σοβαρά. Τα άκουγα και σήμερα το πρωί που το λένε σε ένα πρωινάδικο μεταξύ, κάνουν αυτές τις αναλύσεις μεταξύ διαφόρων τηλεστάρ και του Hollywood και τα λοιπά, για το πώς η Τουρκία λέει θα διαλυθεί. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, ποιος θα τη διαλύσει την Τουρκία? Δηλαδή, εκτός και αν γίνεται κάτι, μπορεί να μην το έχω αντιληφθεί, αλλά εγώ δεν βλέπω καμία διεργασία στο εσωτερικό της Τουρκίας εμφυλίου πολέμου ή εσωτερική σύγκρουση, αν δεν θέλετε να το πούμε εμφυλίου. Βλέπω μια πολύ σταθερή χώρα,
έχει εσωτερικά προβλήματα, έχει διεθνή ζητήματα, βεβαίως, δέχεται πιέσεις. Η τυχόν απελευθέρωση ο Τσαλάν, πολύ περισσότερο μου φαίνεται, αν θα συμβεί, δεν το ξέρω, το άκουσα ως φήμη, πολύ περισσότερο θα μου φανεί ένα συμβιβασμός των Κούρδων με τον Ερντογάν, που είναι πάρα πολύ λογικός μέχρι ενός σημείου, παρά μια νέα φάση όξυνσης. Θυμίζω παρεπιπτόντως ότι και στο κουρδικό κίνημα εσωτερικός υπάρχουν διάφορες διαφωνίες. Σωστά. Διότι, για παράδειγμα, οι Κούρδοι στη Συρία έχουν παίξει έναν πολύ συγκεκριμένο ρόλο ως σωματοφυλακή των Αμερικανών γύρω από διάφορες πετρελαιοπηγές. Και ακόμη και στα εδάφη που έχουν καταλάβει οι Τούρκοι στη Συρία, και τώρα είναι και δεν είναι μέσα, αλλά τα ελέγχουν τέλος πάντων διάφορες ομάδες προσκύμενες στην Τουρκία, δεν έχουμε συγκρούσεις υψηλής έντασης με τους Κούρδους. Υπάρχουν, αλλά δεν έχουν υψηλής έντασης συγκρούσεις. Θεωρώ ότι οι Αμερικανοί κρατάνε ήσυχους και τους μεν και τους δε. Ελάτε σας παρακαλώ, κύριε Τζίμα, στο Μεσανατολικό. Σε τι φάση πιστεύετε ότι έχουμε μπει, πέρα από το σφαγείο που τόσο ανάγλυφα περιγράψατε, το καθημερινό σφαγείο? Διότι πια λέτε για τη Γάζα, αλλά με έναν τρόπο Γάζα γίνεται κυβηρητός. Βεβαίως. Απλώς στη Γάζα βλέπουμε, και επειδή πλησιάζει για μας, όχι ότι σημαίνει κάτι επέτειο από μόνες τους, επειδή πλησιάζει και αυτή η επέτειος, στη Γάζα, στη Βόρεια Γάζα, υπάρχει σαφές σχέδιο να εξοντωθούν 400.000 άνθρωποι για να γίνουν επικισμοί. Όχι, που το έχουν πει κλείστοι όσοι υπουργοί του Νετανιάχου. Αυτό στο οποίο πηγαίνουμε το εξής. Το Ισραήλ θα χτυπήσει το Ιράν. Υπήρξαν διάφορες καθυστερήσεις μαζί και με αυτή τη διαρροή την περίεργη του Ισραηλινού σχεδίου, που φαίνεται ότι μάλλον καθυστέρησε τα χτυπήματα λίγο και για την οποία κατηγόρησαν κάποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια Αμερικανο-Ιρανή, κατόπιν διαψεύστηκε αυτό που δουλεύει στο Πεντάγωνο. Το Ισραήλ θα χτυπήσει. Πιθανότατα θα χτυπήσει όσο μπορεί πιο κοντά στις αμερικανικές εκλογές, διότι θέλει να προβοκάρει την κατάσταση υπέρ του Τραμπ αυτή τη στιγμή. Για κάποιους λόγους ο Νετανιάχου σκέφτεται ότι με τον Τραμπ θα μπορεί πιο ελεύθερα να δράσει, ακόμη πιο ελεύθερα από ό,τι δρά μέχρι τώρα. Το ερώτημα είναι αν το χτύπημα θα είναι σκληρό ή εξωφρενικό, δηλαδή αν θα χτυπήσει στρατιωτικούς στόχους και ενδεχομένως θα προσπαθήσει να αποκεφαλίσει και την ιρανική ηγεσία, να χτυπήσει τον Χαμενέη, ή αν θα χτυπήσει επιπλέον πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και πολύ περισσότερο πυρηνικές εγκαταστάσεις. Αυτή τη στιγμή, χωρίς να μπορούμε να είμαστε σίγουροι, φαίνεται ότι το τελευταίο σενάριο μάλλον στο αμέσως επόμενο χτύπημα δεν θα συμβεί. Το Ιράν από την άλλη είναι βέβαιο, το έχει πει, δεν μπορεί να κάνει πίσω, και δεν θα κάνει πίσω, εκτιμώ, ότι θα απαντήσει και μάλιστα άμεσα. Από εκεί και πέρα, ιδίως εάν έχουμε και μια εκλογή Τραμπ, που σημαίνει αυτό ότι στην Αμερική θα περάσει μια περίοδος αναστάτωσης, διότι αν εκλεγεί ο Τραμπ θα είναι ένα ερώτημα το αν θα αναλάβει και την Προεδρία. Εννοείται την αντίδραση που θα δημιουργήσει το δημοκρατικό λόμπι, εννοείται. Το δημοκρατικό λόμπι και διάφορες υπηρεσίες κτλ. Θυμίζω ότι αντιπαθέστατος μπορεί να είναι ο Τραμπ, που εγώ δεν συμπαθώ καθόλου, αλλά έχουν γίνει ήδη δύο απόπειρες δολοφονίας εναντίον του. Μία εκεί που έπαιζε γκολφ και μία γνωστή που στην ομιλία του. Και χτες ο Μπάιντεν είπε ότι θα πρέπει ο Τραμπ με κάποιο τρόπο να μπει φυλακή. Λοιπόν, άρα θα έχουμε μία φάση σύγκρουσης ακόμα μεγαλύτερου πολέμου Ιράν-Ισραήλ και ταυτοχρόνως εσωτερικής σύγκρουσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, διότι το Ιράν τι λέει, και σε αυτό από στρατιωτικής απόψης νομίζω ότι έχει δίκιο. Το Ιράν ουσιαστικά λέει ότι όσο ισχύει και να είναι η αεροπορία του Ισραήλ και οι δικές του δυνάμεις κτλ., είναι τόσο μικρή χώρα από γεωγραφικής άποψης, που όπως μας έδειξε και το προηγούμενο πυραυλικό πλήγμα του Ιράν, ένας συνδυασμός ενός ακόμη μεγαλύτερου πυραυλικού πλήγματος ή απανωτών πληγμάτων και χερσαίων επιχειρήσεων μπορεί να γονατίσει τη χώρα. Είναι αλήθεια. Σε αυτή την περίπτωση οι Ηνωμένες Πολιτείες
θα εμπλακούν με κάποιο τρόπο άμεσα στον πόλεμο. Δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν το Ισραήλ. Και αν εμπλακούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα ασκηθεί μια τεράστια πίεση στη Ρωσία και στην Κίνα, επίσης με κάποιο τρόπο να εμπλακούν για να υπερασπιστούν τον βασικό του σύμμαχο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα σενάριο μιας... Εφιάλτης. Τι μου λέτε τώρα. Ναι, μιας τρομακτικής κλιμάκωσης, η οποία θα γίνει παρεμπιπτόντως τα σύνορά μας κιόλας. Έτσι, το ξεχνούμε αυτό, ότι επαναλαμβάνω, μία από τις τρομερές διανοητικές καταστροφές που επέφερε από το 1996 και μετά 20 τόσα χρόνια, σχεδόν 30 εξυγχρονισμού και νεοφιλελευθερισμού, είναι ότι πολλοί συμπατριώτες μας νομίζουν ότι η χώρα έχει ανηφορήσει προς τη Σκανδιναβία. Ξεχάσει ότι είμαστε Ανατολική Μεσόγειος, Παύλα Μέση Ανατολή και εμείς. Θέλω να μου πείτε, κύριε Τζίμα, για να περάσω στο επόμενο πεδίο, θα κλείσουμε διαφορετικά σήμερα, αν όλο αυτό έτσι όπως το ξεδιπλώνετε σας δείχνει ότι, γιατί το είπατε, ότι οι αμερικανικές εκλογές είναι ένας σταθμός, το αμέσως μετά και το ποιος θα επικρατήσει είναι ένας δεύτερος σταθμός, αν τελικά οι κινήσεις Νετανιάχου δεν είναι για να ενισχύσει τον Τραμπ όπως εκτιμάτε, αλλά για να φέρει την αμερικανική πολιτική σκηνή πρωτατελεσμένων. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό ο Νετανιάχου το προσπαθεί, ο ίδιος περηφανεύεται από τουλάχιστον 25 χρόνια πριν ότι έχει τον τρόπο να κάνει τους Αμερικανούς να κάνουν ό,τι θέλει αυτός. Και εκεί υπάρχουν και διάφορες θεωρίες συνωμοσίας για το πώς γίνεται αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως γίνεται. Ο Νετανιάχου και το Ισραήλ, κόντρα σε όλο το μύθο ο οποίος αναπαράγεται συστηματικά και εδώ από ανθρώπους που δεν τιμούν τα πτυχία τους, περί του ανίκητου του Ισραηλινού στρατού, οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, εξαιρουμένες της αεροπορίας τους, η οποία παίζει χωρίς αντίπαλο, τα πηγαίνουν χάλια στα πεδία των μαχών. Στη Γάζα, ένα χρόνο και μετά την 7η Οκτωβρίου, δεν μπορούν να κερδίσουν τον πόλεμο. Στο δε Λίβανο, με όλη αυτή την τρομακτική αεροπορική υπεροπλία, είναι ζήτημα αν έχουν καταλάβει 2-3 χωριά στα σύνορα. Εκεί που τα πηγαίνουν, λέτε δηλαδή, περίφημα, είναι μόνο στις λεγόμενες ειδικές επιχειρήσεις εξόντωσης ηγεσιών. Ακριβώς στην αεροπορία και κατά τα άλλα κατασφάζουν χήμα πληθυσμό. Στο μεγάλο βαθμό, σύμφωνα, το έχω εξηγήσει πολλές φορές, ότι με τα νούμερα που δίνουν οι ίδιοι Ισραηλοί το παραδέχονται αυτό. Και αν θέλετε μπορώ να τα παραθέσω. Λοιπόν, στο πεδίο των μαχών όμως, εκεί που εν τέλει κερδίζονται οι πόλεμοι, αυτό το βλέπουμε και στην Ουκρανία, ότι πρέπει ο στρατός να μπει και να καταλάβει έδαφος και να εκαθαρίσει έδαφος, οι Ισραηλοί δεν τα πηγαίνουν καθόλου καλά. Πολύ περισσότερο δεν μπορούν να τα βάλουν και με το Ιράν. Και εννοώ να τα βάλουν χωρίς να χρειαστεί να πυρηνικοποιήσουν τη σύγκρουση. Διότι εκεί πηγαίνουν σε ένα είδος αμοιβαίας καταστροφής. Δηλαδή, αν χτυπήσουν με πυρηνικά το Ιράν, το Ιράν θα βρει έναν τρόπο να ανταποδώσει το πυρηνικό πλήγμα στο Ισραήλ. Και ενώ το Ιράν μπορεί να επιβιώσει 4-5 με τεράστια καταστροφή πυρηνικών πλήγματων, για να εξαφανιστεί το Ισραήλ χρειάζεται ένα πετυχημένο πυρηνικό πλήγμα μόνο. Λέω λοιπόν ότι ο τρόπος που έχει το Ισραήλ είναι να βάλει τις Ηνωμένες Πολιτείες να πολεμήσουν για αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απολύτως συνένοχες στη γενοκτονία, στέλνουν ό,τι όπλα θέλει το Ισραήλ, βοηθούν την αντιεροπορική του άμυνα, πετούν τα αεροπλάνα του για να το υποστηρίξουν. Αλλά το να δεχτούν να έχουν δεκάδες χιλιάδες νεκρών είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση. Άρα μήπως και η διαρροή των σχεδίων του Ισραήλ, έτσι όπως φάνηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν, να το πω έτσι, μια χειρουργική διαρροή από το βαθύ κράτος, πέστε το όπως θέλετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή φοβούνται βάσιμα μια γενικευμένη και παγκόσμια σύραξη? Ο Τραμπ και ένα κομμάτι των Ισραηλινών, κυρίως λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζουν αυτό, ότι συνειδητά διέρευσε από την αμερικανική πλευρά για να ακυρώσουν ορισμένα Ισραηλινά σχέδια. Το τι ακριβώς συνέβη προφανώς δεν θα το μάθουμε ή δεν θα το μάθουμε σύντομα, αλλά μου φαίνεται αρκετά δύσκολο να διέρευσε με κάποιον άλλο τρόπο. Δηλαδή, εκτός και αν είχε κρίση συνείδησης, δεν είναι απίθανο, έχουν συμβεί αυτά, κάποιος Αμερικανός υπάλληλος ή κάποιος Ισραηλινός. Είναι και αυτή μια πιθανότητα. Θέλω να πάμε στο άλλο πεδίο,
που έχει πάρει επίσης μια διαφορετική τροπή, το οποίο δεν πολύ ακούγεται. Αλλά τι πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με την Ουκρανία? Είμαστε μπροστά στην αρχή μιας διάγνωσης, έστω με όρους, όπως είχαμε πει την άλλη φορά, Κορέας ανακοχής? Στην Ουκρανία στο μέτωπο υπάρχει μια αργή σταθερή προέλαση των Ρώσων, όπως υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και κυρίως στην περιοχή του Ντομπάς, και σιγά σιγά ανακτούν εντάφη και στο Κούρσκ, άλλα πιο εύκολα, άλλα πιο δύσκολα, σιγά σιγά προχωρούν. Το μεγάλο ζήτημα είναι το σχέδιο το οποίο παρουσίασε ο Ζελένσκι, το σχέδιο νίκης. Αυτό το σχέδιο νίκης του Ζελένσκι πρόδωσε την απόλυτη απελπισία στην οποία βρίσκεται. Πρώτον, γιατί ήταν κατά το μεγαλύτερο μέρος μια επανάληψη γνωστών πραγμάτων, και κατά το πιο σημαντικό μέρος ουσιαστικώς ήταν μια προσπάθεια δική του να πετύχει ό,τι αποπειράται να πετύχει και ο Νετανιάχου. Να σύρει τους Αμερικανούς πιο βαθιά στον πόλεμο, ουσιαστικά σε μια άμεση σύγκρουση με τους Ρώσους, ακόμη και σε μια πυρηνική σύγκρουση. Η μεγάλη απειλή του Ζελένσκι ποια είναι? Αν δεν μου δώσετε τα όπλα που θέλω, όλα, απειλή προς Αμερικανούς, και να τα χρησιμοποιήσω εναντίον όλης της ρωσικής επικράτειας, και στην πραγματικότητα αν δεν μου στείλετε και στρατό, διότι έχει περάσει και μια νομοθεσία στην Ουκρανία η οποία επιτρέπει και ξένους να υπηρετούν ως αξιωματικοί του Ουκρανικού στρατού. Υπάρχει μεγάλη έλλειψη. Αν δεν μου στείλετε στρατό με κάποιο τρόπο και όπλα και άδεια να τα χρησιμοποιήσω, εγώ θα φτιάξω μια μικρή πυρηνική βόμβα. Τι σημαίνει μια μικρή πυρηνική βόμβα? Δεν θα καταστρέψει προφανώς τη Ρωσία σε καμία περίπτωση, αλλά αν μπορέσω και την προκαλέσω ζημιά σε ένα σημείο του μετόπου ή σε μια πόλη κατοικημένη μεγάλη, οι Ρώσοι θα έχουν δεκάδες χιλιάδες νεκρών. Και τι θα κάνουν μετά? Μάλλον θα χρησιμοποιήσουν πυρηνικά εναντίον. Όπου θα πρέπει μετά εσείς, υπονοείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, να αποφασίσετε αν θα δεχτείτε χρήση ρωσικών πυρηνικών στην Ουκρανία, και άρα μια σχεδόν πανευρωπαϊκή καταστροφή ή σε μεγάλο μέρος Ευρώπης, αν θα την επιτρέψετε χωρίς να απαντήσετε, ή αν, τηρώντας αυτά που έχει διαρρεύσει ότι έχουν μεταφέρει οι Αμερικανοί στους Ρώσους, τηρώντας αυτά που έχετε πει, θα παρέμβετε άμεσα κι εσείς. Θέλει λοιπόν και ο Ζελένσκι να κάνει έναν εκβιασμό, όπως κάνουν και οι Ισραηλινοί στους Αμερικανούς, να μπουν πιο άμεσα στη σύγκρουση, γιατί καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να αντέξει για πολύ καιρό ακόμη. Η χώρα του καταστρέφεται. Αυτή είναι η επικίνδυνη φάση που θα δούμε αν οι Αμερικανοί θα καταπιούν το δόλωμα και θα μπορέσει η Ουκρανία να τους τραβήξει, ή αν θα πάνε σε μια διαδικασία ενδεχομένως ανατροπής από μέσα του Ζελένσκι, προκειμένου να βάλουν έναν άλλον που θα είναι και πιο υπάκουος. Λέει κάποιος εδώ, εν απουσία κυρίαρχης παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως περιγράφεται από τα λεγόμενα του κύριου Τζίμα, μήπως παρουσιάζεται μια απελευθέρωση περιφερειακών δυνάμεων και όχι μόνο, μια χώρα που σε αυτό το πλαίσιο παραμένει αδρανής? Ποια είναι η πιο πιθανή μοίρα της? Συμφωνώ με τον ακροατή-ακροάτρια. Θα είναι στην καλύτερη περίπτωση σε πολύ υποδέστερη θέση, στη χειρότερη μπορεί και να καταπιούν τη χώρα ή κομμάτια της. Μάλιστα. Άρα κύριε Τζίμα, εδώ τουλάχιστον λεκτικά και σχεδιαστικά το ταμπού μη χρήσης πυρηνικών πάει περίπατο σε κάθε παιδί. Φαίνεται ότι πηγαίνουμε προς τα εκεί. Μάλιστα. Δεν έχουμε φτάσει, αλλά προς τα εκεί περπατάμε ή τρέχουμε, αν θέλετε. Αν συνυπολογίσω ότι έχουν βάση, λέω αν συνυπολογίσω, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να τα αποδείξω, ότι στις μάχες στην Ουκρανία μετέχουν και βορειοκορεατικοί σχηματισμοί, δεν γενικεύεται το πεδίο? Σαφώς. Πρώτα απ' όλα, ακόμη και αν δεν συμμετέχουν, η Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας Ρωσίας-Βόρειας Κορέας είναι τεράστια αλλαγή. Δηλαδή πρέπει να ξεχνούμε ότι η Ρωσία, ασχέτως αν στην πράξη ενίσχυε τη Βόρειο Κορέα με κάποιους τρόπους, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, όπως και η Κίνα, τα ψηφίσματα για τις κυρώσεις στη Βόρειο Κορέα τα υποστήριζαν και οι δύο χώρες. Το γεγονός ότι αυτό έχει ανατραπεί άρδιν και πλέον υπάρχει στρατηγική συνεργασία, με επόμενο μεγάλο ζήτημα να δούμε πότε θα υπογραφεί αντίστοιχη με το Ιράν, και έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουμε γιατί δεν υπογράφεται ακόμη.
Λοιπόν, η στρατηγική αυτή συνεργασία Ρωσίας-Βόρειας Κορέας είναι μια πολύ μεγάλη μετατόπιση που σημαίνει τι, ότι λογικά τουλάχιστον η Ρωσία και η Κίνα συνειδητοποιούν ότι θέλουν δεν θέλουν το μέτωπο ξεκινά από την Ουκρανία, στην πραγματικότητα από το κέντρο της Ευρασίας, κατεβαίνει στη Δυτική Ασία, Μέση Ανατολή και στρίβει για να φτάσει μέχρι την Ποριατική Χερσόνησο και τα σύνορα της Κίνας. Άρα ουσιαστικά, όπως γίνεται σε κάθε κατακλυσμίο παγκόσμιο πόλεμο, διαφορετικά μέτωπα ολοένα περισσότερο αρχίζουν και ενοποιούνται μεταξύ τους. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι άπαξ και ενοποιηθούν, δεν είναι, είναι εκθετική η αύξηση της έντασης μετά. Σωστό. Θέλω να κλείσουμε με κάτι εντελώς διαφορετικό, που όμως δεν είναι ξεκομμένο από αυτά. Είπαμε σήμερα θα κάναμε ένα μεγάλο ταξίδι συζήτησης. Κοιτάξτε, έχουμε τη σύνοδο των BRICS που είναι και εμπλουτισμένη σε συμμετοχές. Ωραία. Έχουμε από την άλλη το δυτικό κόσμο που λέει τα δικά του. Οι BRICS λένε ότι πάμε με την πραγματική παραγωγή, αυτό λένε, πάμε ακόμη και στο να ανιχνεύσουμε, χωρίς να είναι ενιαίοι όλοι, διότι ξεθάφτηκε και ο διάδρομος από τις Ινδίες τώρα να έρθει στην Ευρώπη, σε αντίστοιξη του δρόμου του μεταξιού, χωρίς να είναι ενιαίοι, συζητάνε ακόμη και την αποδολοριοποίηση παγκοσμίως. Μάλιστα. Το ανάγνωσμα το δυτικό, επειδή το υπενυχτήκατε στην αρχή για τις νέες τεχνολογίες και τι κάνουν τα ελληνικά κόμματα, είναι ότι τώρα με τη ρομποτική, τους αλγόριθμους, την τεχνητή νοημοσύνη θα ισοφαρίσουμε τα χαμηλά εργατικά κόστη που είχαμε στην Ανατολή και εκεί επενδύαμε, διότι δουλειά θα μας τα κάνουν τα ρομπότ, άρα πάμε σε μία, πώς να το πω, αναπροσαρμογή της παραγωγικής μας βάσης. Και ήδη έχουμε στροφή στις βιομηχανίες και στην Ευρώπη, από εκεί που δεν τις συζητάγαν τις βιομηχανίες. Και θα παίξουμε στα ίσα και μάλιστα τεχνολογικά είμαστε και πιο μπροστά. Μία ή άλλη δεν πάνε να αναδύονται, θα είμαστε πάλι από πάνω. Πώς τα ακούτε όλα αυτά? Πού στηρίζονται όλα αυτά? Δηλαδή έχουμε δει καμία αύξηση των επενδύσεων στην Ελλάδα, στη βιομηχανία και μάλιστα στη βιομηχανία υψηλών τεχνολογιών, που σημαίνει ότι αντιστοίχως στοιχίζεσαι αυτή την κατεύθυνση, την παιδεία σου, αναβαθμίζεις το εκπαιδευτικό σύστημα, αναβαθμίζεις τα δημόσια πανεπιστήμια σου, διότι παρεπτόντως κανένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, παύλα κολέγιο, δεν θα κάνει τέτοιες επενδύσεις. Αναδιατάσεις το ανθρώπινο δυναμικό σου, χρησιμοποιείς τις αμυντικές σου δαπάνες που είναι τεράστιες, προκειμένου να εντάξεις σε αυτές και άρα έτσι να μοχλέψεις χρήμα τις νέες τεχνολογίες. Χρησιμοποιείς νέες συμμαχίες ενδεχομένως. Λοιπόν, βασίζεσαι σε εσωτερικές δυνάμεις επιστημονικές και όχι μόνο, για να μείνεις εξαρτημένος. Έχετε δει εσείς έστω στην και συζήτηση? Όχι. Άρα λοιπόν, στην Ευρώπη, όλο λέω, το υπόλοιπο. Μεγάλους... Λοιπόν, κοιτάξτε, η Ευρώπη είναι ουραγός στην τεχνητή νοημοσύνη. Πίσω από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεύτερον, η Ευρώπη δεν μπορεί, όπως και καμία οικονομία, να απεξαρτηθεί ούτε από την ανάγκη φτηνής ενέργειας, γιατί είναι τρομερά ενεργοβόρες τεχνολογίες και βιομηχανίες όλες αυτές. Άρα στην πραγματικότητα προσώρας πηγαίνει αντίθετα προς την κατεύθυνση που θα έπρεπε να πάρει. Ούτε λοιπόν μπορείς να απεξαρτηθείς από την ενέργεια, την ανάγκη φτηνής ενέργειας, ούτε μπορείς να απεξαρτηθείς από την ανάγκη άλλων πρώτων υλών για να χτίσεις βαριά βιομηχανία. Η βιομηχανία των νέων τεχνολογιών είναι βαριά βιομηχανία. Σπάνιες γιες, για παράδειγμα. Ακριβώς. Οι συμμαχίες και ο δρόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση λαιλατείται εδώ και δύο χρόνια άνευ προηγουμένου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Απλώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λέει κουβέντα, διότι είναι απολύτως εξαρτημένη από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πολιτικό της προσωπικό. Η φυσική πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να επιβιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε να έχει έναν ευρασιατικό προσανατολισμό και σίγουρα θα έπρεπε να συμπεριλάβει τη Ρωσία. Και να πει ότι μαζί με τη Ρωσία φτιάχνουμε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτρέψει να την κανιβαλίσει και να την καταπιεί η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα
ζει με τη φαντασίωση ότι θα ζούμε πάντα χάρη στον ήλιο, τον τουρισμό και τις προσόδους από τα ακίνητα. Λοιπόν, το ζήσαμε ως κατάρρευση πριν 15 χρόνια. Είναι εντυπωσιακό το πόσο γρήγορα ξεχνάμε, γι' αυτό θα το ξαναζήσουμε σε λίγα χρόνια από τώρα. Ξανά, και δεν θα υπάρχει και κανείς ο οποίος να ενδιαφερθεί και για μας ενδεχομένως. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, κύριε Τζίμα, αν αυτό είναι το πεδίο και παγκόσμια οικονομικά δεν είναι προφανές ότι εδώ δεν υπάρχει αναζήτηση ενός νέου σημείου ισορροπίας, βρε αδερφέ, αλλά αντιστρόφως πάμε σε μια πλήρη ανισορροπία που θα επιταχύνει και όλα τα άλλα μέτωπα τα πολεμικά, ή το διαβάζω λάθος? Σωστά το διαβάζετε. Η ισορροπία θα έρθει αφού ο πόλεμος, η παγκόσμια αυτή αντιπαράθεση, έχει καθαρό νικητή και καθαρό ηττημένο. Και ακόμη απέχουμε από αυτό. Ακόμη και αν σήμερα με ένα μαγικό τρόπο και στα δύο μέτωπα, και της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, επερχόταν μια ανακοχή που θα ήταν ό,τι καλύτερο αντικειμενικός. Να σταματήσει να σκοτώνεται και να τυραννιέται έτσι ο κόσμος. Είμαι ένας παρανοϊκός για να μην το θες. Ακόμη και αν επερχόταν μια ανακοχή, πιθανότητα μετά από λίγο θα κατέρρευε. Διότι οι αιτίες είναι δομικές, δεν συγκυριακές. Είναι το ζήτημα του ποιος θα έχει την ηγεμονία στον πλανήτη, και αυτό το ζήτημα δεν έχει επιληθεί. Επιλήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ο πλανήτης μοιράστηκε στα δύο και κατόπιν περίπου στα τρία. Με έναν τρόπο φάνηκε να επιλύεται μετά το 90, αλλά όπως φάνηκε δεν είχε επιληθεί, δημιουργήθηκαν νέοι ανταγωνισμοί, νέες αντιθέσεις και πρέπει να υπάρξει νικητής και χαμένος. Απέχουμε από αυτό, άρα θα ζήσουμε κι άλλο πόλεμο και άλλη καταστροφή. Εκτός και αν τι να πω, η ιστορία πάντα μπορεί να μας εκπλήσει. Υπάρχει μια απρόβλεπτη στροφή στα πράγματα. Ξαφνικά μπροστά στον απόλυτο όλεθρο λογικευτούν όλοι. Καταλάβουν ότι δεν μπορούμε να παίζουμε άλλο με το κουμπί, γιατί να όλα λες για πλάκα πάτα το κιν και άλλο όντως να πατηθεί. Λοιπόν, και εκεί μπροστά στην τελευταία στιγμή, μπροστά στην καταστροφή, που είναι θα μαζέψουμε τους Ισραηλινούς, θα μαζέψουμε τους Ουκρανούς, θα μαζευτούμε και οι Ρώσοι, θα μαζευτούμε και οι Αμερικανοί, θα χωρίσουμε στο κάποιες σφαίρες επιρροής και θα δώσουμε λίγο χρόνο ακόμη. Η αίσθηση μου όμως είναι ότι η φύση του συστήματος είναι τέτοια, η φύση του παγκόσμιου καπιταλισμού είναι τέτοια, που οθεί σε ολοένα εντονότερους και άρα και βιαιότερους ανταγωνισμούς. Θέμης Τζίμας, σε μια συζήτηση από ό,τι καταλάβατε αρκετά μεγάλη και θεματικά, αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Καλημέρα, κύριε Τζίμα, από το Ηράκλειο, να είστε καλά. Σας.